Εντάξει, εύκολο 3-0 για τον Αθάνα. Ανώτερος κατά πολύ από όλους τους άλλους παίκτες σε αυτό το τουρνουά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Θα το σηκώσει και πολύ εύκολα. Εντάξει, βρίσκει και ένα τρόπο τέλος πάντων. Ο Αθάνας είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Είναι ο καλύτερος Demon Hunter του κόσμου. Και κάνει γρήγορα και ωραία το 1-0. Χωρίς style points, απλά στα 9 damage. Υπάρχει lethal εδώ από τον, από τον Αθάνα. Το Lava Burst είναι ένας τρόπος. Ζεφύρι Lava Burst. Γκίλ for now. Απογοητευμένος πολύ ο Στάθης. Πάντως άδοξα. Ένα γύρο ακόμα. Δεν θα πάει 0-3 κάτω, δεν θα πάει 0-3 κάτω, δεν θα πάει 0-3 κάτω. Θα σε φάει και ένας... Δεν γίνεται να χάσω 3 games. Με πολύ μεγάλη ευκολία, το καταλαβαίνει κιόλας αυτό ο Αθένας, με πολύ μεγάλη ευκολία το 2-1 και τελικά δεν θα έχουμε άλλο ένα clean sweep σήμερα. Είχαμε δει clean sweep. Flame Ward σε Noble, σε Freezing, για να μπορέσει ναι, να ναι, παίζει ρόλο η σειρά των Secrets. Ναι, ναι, ναι. Άρα, τα ήξερε ο Αθένας, εντάξει, προφανώς. Είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, οπότε ξέρει ακριβώς τι πρέπει να βρει και τι πρέπει να κάνει. Δεν τον βοήθησε ο αλγόριθμος. Ίσως το έκανε και επίτηδες για να πάμε σε Game 5. Μπορεί. Για να πάρει περισσότερο τίποτα. Κέρδισε! Όπα, τι έγινε. Στάθης πέρασε. Ούτως ή άλλως να είχε τον Μπραν στο χέρι. Τι ήταν αυτό, ρε, πώς κέρδισε ο Στάθης. Τελικά, δηλαδή η Ανάρ που την κράζω και τα secrets που τα κράζω από τότε που γεννήθηκα, σε game που είχε coin, Ανάρ, prep secret, prep secret, έχασε ο Αθάνας. Και όχι έχασε κάποια ρογκ, έχασε η καλύτερη ρογκ του κόσμου. Τι λέει αυτό για την Ανάρ, παιδιά.